Κατά περίοδους είχαμε ακούσει διάφορες προτάσεις και ιδέες που είχε το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε ακούσει για αύξηση του φορολογίου του ορίου. Τα καινούργια δεδομένα που ανακαλύπτω, διαρρέουν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι το αφορολόγητο μάλλον θα μειωθεί και θα μηδενιστεί. Υπάρχουν κάποια σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο είναι να μην υπάρχει καθόλου αφορολόγητο για κανένα φορολογούμενο. Δηλαδή για όλους τους φορολογούμενους να αρχίζουμε να φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ, με την κλίμακα προφανώς που υπήρχε μέχρι τώρα για το πρώτο κλιμάκιο 10%, πράγμα που σημαίνει ότι βγάζει αυτομάτως μια επιβάρυνση σε κάθε φορολογούμενο άλλα 500 ευρώ φόρο. Σαν μέτρο αυτό από μόνο του είναι εντελώς άδικο, γιατί θα φορολογήσει όλους τους φορολογούμενους και τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους το ίδιο με κάποιον που έχει μεγαλύτερο εισόδημα. Δηλαδή αυτός που έχει μεγαλύτερο εισόδημα θα επιβαρυνθεί μόνο 500 ευρώ, το οποίο θα το επιβαρυνθεί και κάποιος που δεν έχει τόσο μεγάλο εισόδημα. Η εξισορρόπηση σε αυτό που αναφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι θα εξεταστούν οι φοροαπαλλαγές και το μέτρο των αποδείξεων. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες και το εισόδημα του καθενός, θα έχει κάποιες φοροαπαλλαγές για να μειώνουν εκ νέου τον φόρο αυτόν τον πρόσθετο που θα βγαίνει και με το μέτρο των αποδείξεων, όπως έχει αναφερθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί, από κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες επαγγελματιών που κατά κανόνα πιστεύουμε ότι φοροδιαφεύγουν, θα μπορούν να μειώσουν το εισόδημά τους. Δηλαδή, Δηλαδή, άμα φέρνεις γιατρών αποδείξεις ή υδραυλικών που έχουμε ακούσει βεβαίως κατά περίοδους. θα εκπίπτουν εξ ολοκλήρω το εισόδημα. Δηλαδή, αν είχαμε 1000 ευρώ εισόδημα και φέρουμε 500 ευρώ αποδείξεις από αυτές τις ειδικότητες, με βάση τη θεωρία τουλάχιστον μέχρι τώρα, θα μπορείς το εισόδημά σου από 1000 να γίνει 500 και να φορολογηθεί. Βέβαια, όλα αυτά είναι στη θεωρία, δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστούν και μέχρι τι όρια θα είναι αυτά τα νούμερα. Είναι ένα σενάριο από το Υπουργείο Οικονομικών. Το δεύτερο σενάριο, πιο δίκαιο, αφήνει εκτός τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους και μηδενίζει το αφορολόγητο μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό το μέτρο είχε ξανααναφερθεί να γίνει κάποια στιγμή επί αλογοσκούφη, αλλά είχε ακυρωθεί. Άρα να κλείσουν μια ώρα αρχίτερα τα καταστήματά τους οι άνθρωποι. Βασικά, με το τέλος επιδιδόματος που ισχύει τα 2 τελευταία χρόνια, και τουλάχιστον για την Αθήνα είναι 500 ευρώ, είναι αυτός ο φόρος που θα έβγαινε χωρίς το αφορολόγητο. Αυτό το φόρο δηλαδή ήδη τον πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το θέμα είναι αν θα μπει κι άλλο ένα 500 άρικο από ό,τι φαίνεται πάνω στο εισόδημα. Το τρίτο σενάριο είναι να μηδενιστεί το αφορολόγητο μόνο σε κάποιες κατηγορίες άσχετα με το επάγγελμα, αλλά να μην επηρεάσει τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους. Μπορεί να υπάρξει Το ένα χαμηλόμισθο όριο. και χαμηλοσυνταξιούχο και πώς καθορίζεται, κάτω Αυτό μπορεί να από ποιο υπάρξει ένα ποσό. όριο ότι όποιος έχει εισόδημα μέχρι 8-5 χιλιάδες ευρώ, αυτό το ορίσιο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν θα έχει το φόρο εκείνο του πρώτου κλιμακίου, από 0 μέχρι 5.000, αν το πάρουμε με τη φετινή κλίμακα. Ή για τους συνταξιούχους πάνω από κάποια ηλικία να πούνε ότι δεν θα έχουν αυτό τη μείωση στο φορολόγιο του. Πάντως συνήθως έρχονται οι φόροι και οι φοροαπαλλαγές δεν έρχονται. Μία Ναι, φορά είδαμε να έχουμε τις φοροαπαλλαγές πριν από 2 χρόνια οι και φοροαπαλλαγές τα δύο οδήγησε. τελευταία χρόνια μειώνονται και κόβονται όλο και περισσότερες. Βέβαια, με βάση αυτά τα δεδομένα και αν το αφορολόγητο όντως μηδενιστεί, θα πρέπει να επανεξεταστούν και να είναι δίκαιες. Δηλαδή, στους ανθρώπους που αυτός ο παραπάνω φόρτος θα τους δημιουργήσει πρόβλημα, θα πρέπει να το εξετάσει καλά το Υπουργείο και να τους διασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει άνθρωπος που ο πρόσθετος φόρος 500 ευρώ το χρόνο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σίγουρα σε όλο τον κόσμο θα δημιουργήσει πρόβλημα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι με το μέτρο των αποδείξεων, το Υπουργείο Οικονομικών αποσκοπά στο κυνήγι των αποδείξεων εκ νέου που είχε κοπάσει κατά κάποιο τρόπο τον τελευταίο καιρό, ώστε να μπορεί να μην φοροδιαφεύγουν διάφοροι επαγγελματίες και μαγαζιά που κατά κανόνα φοροδιαφεύγανε. Πάντως η Βέβαια, φοροκάρτα δεν τη χρησιμοποιεί κανένας. όχι, η φοροκάρτα δεν έχει χρησιμοποιηθεί όσο θα έπρεπε, δεν δώσανε τα ανάλογα κίνητρα στον Κανένα κόσμο. κίνητο δεν Δεν έχει είχε δοθεί. κανένα Δηλαδή, κίνητρο. για ποιο λόγο να μπαίνει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσει αυτό Ακριβώς. το φοροκάρτα. Αυτό προσπαθούν να δώσουν τώρα με το καινούριο νομοσχέδιο, το κίνητρο για να μαζέψουμε τις αποδείξεις. Βέβαια, από πολλούς οικονομολόγους και λογιστές αναφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι άλλο σημείο η φοροδιαφυγή και πώς θα χτυπήσουν αυτή τη φοροδιαφυγή στις επιχειρήσεις, άλλο το να το συνδέει αυτό με τη φορολογία του κόσμου και τη δραστηριότητα, το πώς θα φορολογηθεί ο συνταξιούχος. Γιατί πολύ Αλλά πρέπει καλά να ξέρουμε. δημιουργηθεί και φορολογική συνείδηση από την άλλη. Βέβαια, αλλά πολύ καλά ξέρουμε ότι ένας συνταξιούχος δεν έχει την ίδια κατανάλωση σε αποδείξεις
όσο ένας άλλος φορολόγος. Και ακούσαμε κιόλας ότι τα σούπερ μάρκετ θα εξαιρεθούν από αυτές τις αποδείξεις. Ναι, φυσικά θα είναι ανάλογα με το κίνδυνο. Άρα οι συνταξιούχοι που συνήθως τα σούπερ μάρκετ ψωνίζουν και μόνο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο άδικο, δεδομένου του ότι θέλουμε να χτυπήσουμε την πόρτα για αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά την συνδέουμε με τους φορολογούμενους που δεν έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Mm-hmm.